Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, παραμένουμε εδώ στο γήπεδο του Ηφαίστου. Μαζί μας τώρα ένα από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Ηφαίστου Περιστερίου, ο Μοχάμεντ Κουρούμα. Μοχάμεντ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, για πες μου, την προηγούμενη εβδομάδα ήρθες εδώ, υπέγραψες στον Ηφαίστο. Ναι. Πριν μια εβδομάδα, ναι. Μια εβδομάδα είμαι στην ομάδα. Και επέλεξα να έρθω εδώ. Είχα προστάσει άλλες ομάδες, αλλά την πρώτη μέρα που ήρθε εδώ, οι άνθρωποι στην ομάδα, το τρόπο που μου συμπεριφέραμε από την πρώτη μέρα, επέλεξα να προγράψω σε αυτή την ομάδα από την πρώτη μέρα. Και παίκτες στα πολιτήρια από την πρώτη μέρα μου αναλάβανε πολύ καλά και ένιωσα τον αυτό μου πολύ καλά στην οικογένεια Ηφαίστο και στον πρόεδρο την ομάδα, ότι μου είπε στο τηλέφωνο όταν ήταν στην ομάδα, το έκανε ό,τι είπες. Και είμαι ικανοποιημένος που είμαι σε αυτή την ομάδα. Ακόμα έχω πολλή δουλειά, γιατί είμαι πολύ πίσω ακόμα και δουλεύω για να βοηθήσει σε αυτή την ομάδα που μου έχουν φέρει πολύ καλά. Αυτό. Μοχάμεντ, πού αλλού να μου αναφέρεις που έχεις αγωνιστεί? Ναι, πέρσι ήμουν στην Ιταία, Αστέρα Ιταία. Μετά πήγα σε Κρήτη, στο Πόρος, γάμα την εκεί πάλι. Και έχω παίξει παλιότερα Ιωνικός, Παναρτιακός και Ακράτητο και άλλες που δεν κοιτάζω τώρα να το πω όλα αυτά. Είναι η πρώτη σου φορά δηλαδή που θα συμμετέχεις στο πρωτάθλημα της Αλφα Αθήνας? Ναι, πρώτη φορά που θα συμμετέχω στο πρωτάθλημα Αλφα Αθηνών, ναι. Πώς είναι τώρα οι προπονήσεις με τα υπόλοιπα παιδιά? Κοίτα, οι προπονήσεις εδώ, ειλικρινά, στο γυμναστή, όλα αυτά που κάνουμε εδώ, δεν έχει πολύ, δηλαδή δεν έχει διαφορά από την κατηγορία που ήμουν, δηλαδή. Δεν έχει διαφορά, είναι... Μη σου πω πιο οργανωμένο σε αυτή την ομάδα εδώ. Πολύ οργανωμένο σε ομάδα. Τι να περιμένουμε από σένα, τι να περιμένουν οι φίλαθλοι του Ηφαίστου Περιστερίου από εσένα στο καινούριο πρωτάθλημα? Εγώ θα δώσω, δηλαδή, 100% μου σε αυτή την ομάδα, λόγω του τρόπου που μου συμπεριφέρανε στην ομάδα και μου συμπεριφέρουν και στην ομάδα. Θα δώσω κάθε φορά που θα με χρειαστεί ο προπονητής, γιατί στην ομάδα έχει πολύ καλούς. Δεν είναι ο παιδί εγώ από μεγάλη κατηγορία. Εντάξει, πάνω κατηγορία που θα κάτσω και θα είμαι βασικός στην ομάδα. Γιατί βλέπω τα παιδιά έχει πολλούς καλούς παίκτες. Πολύ καλούς παίκτες. Παιδάκι, αλλά είναι πολύ καλούς παίκτες. Εγώ όσο μου χρειαστεί ο προπονητής κάθε Κυριακή, κάθε Σάββατο, θα δώσω ό,τι μπορώ στην ομάδα και πιστεύω θα τα πάμε καλά στην ομάδα. Γιατί έχω δει στον πρώτο αγώνα, ήμασταν καλά. Άμα έρθω εγώ και εγώ, αυτό που έχω και εγώ να δώσω σε αυτά, πιστεύω θα είμαστε καλά. Ωραία. Καλή σεζόν, με υγεία πάνω απ' όλα. Και πολύ καλές εμφανίσεις να έχεις με την καινούρια σου ομάδα, τον Ηφαίστο Περιστερίου. Ευχαριστώ πολύ και καλή δουλειά και σε εσάς. Ευχαριστώ.